Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα 22 Μαρτίου. Ας δούμε μαζί τις τοπικές μας ειδήσεις. Μία από τις δυναμικότερες κινητοποιήσεις των τελευταίων χρόνων πραγματοποίησαν σήμερα οι ιχιώτες ναυτικοί, αντιδρώντας ανάμεσα στα άλλα στην υπαγωγή του οίκου ναύτη στο ΝΕΟΠΗ και τις μειώσεις συντάξεων. Στα πλαίσια των κινητοποιήσεων έκλεισαν οι υπηρεσίες του Δήμου, της Περιφερειακής Ενότητας και η Δημοτική Παιδική Σταθμή. Στο πλευρό των ναυτικών βρέθηκαν το Εργατικό Κέντρο Χίου, το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔ, τα άτομα με αναπηρία και άλλοι φορείς. Ενώ στην πρώτη γραμμή του αγώνα βρέθηκαν και οι σπουδαστές της Σχολής Μηχανικών που αντιδρούν στην κατάργηση των σχολών τους αλλά και στα μέτρα που αφορούν τους εν ενεργεία και συνταξιούχους ναυτικούς. Να πούμε λοιπόν ότι μετά από την μαζική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε περίπου στις 11 το πρωί στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, οι συγκεντρωθέντες κατευθύνθηκαν στο λιμάνι όπου έκαναν συμβολική κατάληψη στον καταπέλτη του πλοίου Ταξιάρχης, το οποίο είχε προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Να δούμε λοιπόν χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τα όσα καταγράφηκαν αντιπροσωπευτικά βέβαια πάντοτε κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης από απλούς ναυτεργάτες, απλούς ναυτικούς, από τις γυναίκες τους αλλά και ανθρώπους που τους συμπαραστέκονται. 5-10 λεπτά πώς θα κάνεις, να μπει ο κόσμος μέσα και μετά θα σας πω εγώ. Πρέπει να φύγουμε εμείς και μετά να ξεφορτώσετε γιατί υπάρχει πολλής κόσμος. Τι να φύγουμε, βαθιζήστε. Όχι, είμαστε επιτροπή. Για να μην σας φέρουμε πρόβλημα, μήπως θα κάτσουμε. Κελική. Ένα λεπτό. Τι άλλο, δεν βλέπετε που μας έχουν φέρει. Σε λίγο δεν θα έχουμε φάρμακα να πάρουμε. Δεν μας έχουν κόψει τις συντάξεις. Η οικονομική μας κατάσταση έχει καταρακωθεί. Λοιπόν, θεωρείστε εντός εισαγωγικών κάποιες κατηγορίες ναυτικών προνομιούχοι με την έννοια των απολαβών. Προνομιούχοι δεν δίνουν σε κανένα χάρισμα τα λεπτά. Οι άνθρωποι τα πλήρωσαν αυτά τα λεπτά, τα δικαιούνται. Δεν απαιτούν, απαιτούν. Είναι δικά τους λεφτά και τα θένε πίσω. Πιστεύετε ότι θα ακουστεί η φωνή του ναυτικού, του χιώτη ναυτικού? Εάν δεν μιλήσουμε, καλά θα μας κάνουν. Αν μιλήσουμε και αποτύχουμε, πάλι καλά κάνουμε. Δεν γίνεται να σε σφάζουν και να μην μιλάς. Σήμερα θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητική κινητοποίηση που γίνεται εδώ? Ιδιαίτερη χαρά είναι για τούτα εδώ τα παιδιά που έρχονται. Κάνουν μάθημα και εδώ. Μαθαίνουν να αγωνίζονται και να απαιτούν, όχι να απαιτούν. Είναι το πιο σημαντικό που κάνουν σήμερα. Αυτό που έγινε το σημερινό είναι το καλύτερο. Μετά την ολιγόρη συμβολική, όπως είπαμε, κατάληψη του καταπέλτη του πλοίου Ταξιάρχης, οι συγκεντρωθέντες ναυτικοί με τις οικογένειές τους, αλλά και, όπως είπαμε, οι εκπρόσωποι των μαζικών φορέων που εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους, απλοί εργαζόμενοι, πραγματοποίησαν πορεία, η οποία ξεκίνησε από το λιμάνι, πέρασε από την προκυμαία και κατευθύνθηκε προς την Απλοταριά, όπου με συνθήματα εκφράστηκε ανάμεσα στα αλλά και η δυσαρέσκεια των ναυτεργατών στον εμπορικό κόσμο της Χίου, οι οποίοι, σύμφωνα πάντοτε με την απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου, δεν προχώρησαν στο να κλείσουν τα καταστήματά τους συμπαραστεκόμενοι στη δική τους κινητοποίηση. Η πορεία ολοκληρώθηκε στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα, όπου, από όπου είχε ξεκινήσει η κινητοποίηση το πρωί. Εκεί τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Νικόλαου Γιώμελου, του ναυτεργάτη
του ανθρώπου που είχε παλέψει στο πλευρό των ναυτεργατών. Επόμενο αγωνιστικό ραντεβού έδωσαν οι ναυτεργάτες και οι οικογένειές τους το πρωί της Κυριακής στις 10 έξω από το παράρτημα του οίκου ναύτη, με στόχο να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά, όπως είπαν, για τα μέτρα της κυβέρνησης που πλήττουν την ναυτική οικογένεια. Ας δούμε και πάλι χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την συγκέντρωση που, όπως είπαμε, χαρακτηρίστηκε από μαζικότητα και την πορεία που χαρακτηρίστηκαν από μαζικότητα και παλμό. Όλοι στον αγώνα, εμείς σου καταρτήσεις.